ακούμε μέσα εδώ πάντοτε έχω τους πίνακες αποσυμπίεσης. Οι πίνακες αποσυμπίεσης μου λένε δεν θα μείνετε κοντά, δεν βλέπετε κάτι που θα καταλάβετε κάτι. Λοιπόν, μέσα εδώ είναι σημειώσεις που γράφω συνήθως για την κατάδυση και επιπλέον, ανάλογα σε τι βάθος βρίσκομαι, μου λέει πόσο χρόνο μπορώ να κάτσω σε αυτό το βάθος. Εάν κάτσω περισσότερο από τον χρόνο αυτόν, τότε κινδυνεύω να πάθω νόσο των δυτών. Έχετε ακούσει για την νόσο των δυτών? Δεν πειράζει. Η νόσο των δυτών έχει να κάνει με το πόσο χρόνο κάθεται κάποιος μέσα σε ένα συγκεκριμένο βάθος. Εάν κάτσει παραπάνω από τον χρόνο που επιτρέπεται, και αυτά έχουν βγει με πειράματα. Έχουν βάλει κόσμο μέσα, πιο μακριά από εκείνον που παρακαλώ. Μπράβο, είμαστε πιο όλοι τώρα. Λοιπόν, ανάλογα με το πόσο τώρα είμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο βάθος, μέσα στο αίμα μας διαλύεται ο αέρας, το οξυγόνο και το άζωτο. Ο οξυγόνο καταναλώνει το δίκτυο. Ο άζωτο όμως είναι αυτό που κυμαίνει να καταναλώνει το διοξείδιο του άτομα. Κάθε φορά το βγάζουμε έξω μαζί με το διοξείδιο του άτομα. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το άζωτο που μένει μέσα στο αίμα διαλυμένο γιατί είμαστε σε πίεση, Coca-Cola. Ποιος δεν έχει πιει Coca-Cola? Sprite. Δεν έχει πιει? Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχεις ανοίξει όμως. Έχεις δει πως ανοίγει. Αν την Coca-Cola την ανοίξουμε απότομα. Δεν κάνει αφρούς. Και βγάζει αφρούς. Αν την ανοίξεις. Και μετά το μπράβο. Αν την ανοίξει όμως πάρα πολύ σιγά και αρχίζει να κάνει λίγο. Υπάρχει μέρος να βγάλει ελάχιστους αλίδες, έτσι δεν είναι? Πολύ λίγο. Αυτό σημαίνει και μέσα στο αίμα μας. Επειδή είμαστε σε πίεση χαμηλά, και είναι και η Coca-Cola σε πίεση, ο αέρας αυτός είναι διαλυμένος μέσα στο υγρό. Αν απότομα μειωθεί η πίεση, γίνονται μπουρμπουλίθρες. Το ίδιο γίνεται και στην κατάδυση. Πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουμε. Όπως επίσης πρέπει να σε κάθε βάθος να στεκόμαστε συγκεκριμένο χρόνο, γιατί αν κάτσουμε παραπάνω από αυτό το χρόνο, ύστερα ανεβαίνοντας προς τα πάνω, δεν προλαβαίνει όλο αυτό το αέριο που είναι μέσα στο αίμα μας να φύγει και κάνει φυσαλίδες. Αυτές οι φυσαλίδες μέσα από το αίμα ταξιδεύουν και μπορούν, έλα από κάτω σε βλέπω. Μπράβο. Λοιπόν, αυτές οι φυσαλίδες μπορεί να μπλοκάρουν κάποια αγγεία και να μας δημιουργήσουν, αν πάνε στο κεφάλι, από θάνατο μέχρι τραυματισμό, σοβαρό, παραλυσία. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα προσέχουμε. Γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί θάλαμοι, τους λένε θάλαμους αποσυμπίεσης, υπερβαρική ιατρική τώρα που κάνει βοηθάει και σε πολλές ασθένειες. Βάζουμε αυτό που έχει κάνει κατάδυση μέσα, προσωμιώνουμε, τον κατεβάζουμε σε βάθος και έτσι μπορούμε σιγά σιγά να τον ανεβάσουμε λίγο σιγά σιγά ειδικός γιατρός και να φύγει αυτό το αέριο που βρίσκεται στο αίμα σιγά σιγά και να μην έχει πρόβλημα.